Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η Κρήτη. Η περιφέρεια έχει ήδη μοιράσει στους δήμους κάλπες και παραβάν, με τους πολίτες βέβαια να διερωτώνται για τα διαδικαστικά των εκλογών. Πληκτρολογήστε neakrete.gr και διαβάστε πόσους σταυρούς μπορείτε να βάλετε στο ψηφοδέλτιο της επιλογής σας σε ευρωεκλογές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Παράλληλα, ενημερωθείτε για τα εκλογικά κέντρα και τις κάλπες, καθώς επίσης διαβάστε αν δικαιούστε εκλογική άδεια ή δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το νοσοκομείο έστειλε έναν εργαζόμενο ένα ακόμη εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην Κρήτη. Ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν εν ώρα εργασίας, ενεπλάκησε σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τύχη βουνό είχαν 6 γυναίκες, οι οποίες ενώ έφτιαχναν ξεροτίγανα που προορίζονταν για βάφτιση, η φιάλη γραερίου εξεράγει με αποτέλεσμα το οίκημα, στο οποίο βρίσκονταν λίγα λεπτά νωρίτερα, να τυλιχθεί στις φλόγες. Μπείτε στο neakrete.gr και διαβάστε την απίστευτη ιστορία τους. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το tablet σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.